Εμείς μιλάμε για τη δημιουργία του πλούτου, της επιχειρηματικότητας, της επένδυσης, την οποία θέλουμε στον τόπο μας, θέλουμε να δημιουργηθούν επιχειρήσεις, να απασχολήσουν προσωπικό και μετά να κάνουμε την αναδιανομή. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, η μιζέρια και η πραγματικότητα. Ο κόσμος δυστυχώς επικοινωνιακά δεν μπορέσαμε να πείσουμε. Εμείς δεν μπορέσαμε να πείσουμε εμείς προεκλογικά, χάσαμε τις εκλογές. Μόνο επικοινωνιακό είναι το θέμα. Θέλετε την άποψή μου? Όχι, το λέω επικοινωνιακά. Γιατί δεν σκέφτεστε δηλαδή ότι ο κόσμος σας τιμώρησε για τα προηγούμενα χρόνια? Για τον έμφυα, για την υψηλή φορολόγηση, τα οποία αντιπαλεύετε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά, δεν ακούστε. Όλα αυτά αποτυπώθηκαν στην κάλπη. Αλλά εσείς είστε η μιζέρια της ουτοπίας. Που λέτε με διαμέσου της αμπελοφιλοσοφίας οτιδήποτε ιδεοληψίες για να κερδίσεις λόγο, βεβαίως. Διότι για να μοιράσεις πλούτο, να κάνεις ένα διανομή, πρέπει να υπάρχει πλούτος. Εσείς στην έβρεση του πλούτου δεν λέτε τίποτα. Μιλάτε μόνο να πάρω από αυτούς που έχουν κάτι, να τα δώσω σε αυτούς που δεν έχουν και πάτε στην απόλυτη εξαθλίωση και στην εξίσωση της εξαθλίωσης. Να το ξαναπώ. Εξίσωση εξαθλίωσης. Εμείς είμαστε αντίθετα. Βεβαίως έχουμε χαοτική διαφορά. Εμείς θέλουμε στην ανύψωση, στην προστασία του αδύναμου. Στην προστασία του εργαζομένου.